Εφόσον το συγκρότημα μας πάει, γιατί οι κατασκευές δεν καταραίουν? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού Civil Lab. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς η χρήση του χάλιβα έχει σώσει την υπόθεση κατασκευής στο σύγχρονο κόσμο. Από καλωδιωτές γέφυρες, ουρανοξύσεις με τα πιο περίεργα σχήματα που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς το καλό στέκονται, μέχρι τα υποβρύχια, ο χάλιβας είναι παρόν. Η βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε βαρύτατα στο χάλιβα και τις ιδιότητές του. Η σχέση του ανθρώπου με τον σίδηρο ξεκινάει από το 1500 π.Χ. Οι άνθρωποι, έχοντας τίποτε άλλο από μικρούς φούρνους με περιορισμένες θερμικές ικανότητες, παρήγαγαν αντικείμενα από σίδηρο σε πολύ μικρά αποθέματα. Ο χάλιβας δεν χρησιμοποιήθηκε ως υλικό από την αρχαιότητα, καθώς η σύνθεσή του έγινε ουσιαστικά δυνατή από το 1800 και έπειτα με την ανακάλυψη της διαδικασίας Bessemer. Ο σίδηρος περιέχει μεγάλες ποσότητες άλλων στοιχείων με τον άνθρακα να κυριαρχεί. Η μεγάλη ποσότητα άνθρακα κάνει το μέταλλο πολύ δυνατό αλλά ταυτόχρονα εύθραυστο εισαγωγικά και λιγότερο όλκιμο. Η διαδικασία Bessemer ήταν η πρώτη η οποία μπορούσε να καθαρίσει σε μεγάλες ποσότητες τον σίδηρο από τα ανεπιθύμητα υλικά όπως ο άνθρακας, δημιουργώντας ένα πανίσχυρο κράμα. Αν και ο άνθρακας χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την αντοχή του χάλιβα, αυτό είναι συνήθως σε ποσοστό πολύ κάτω του 1% στο μείγμα. Συνεπώς, η παραγωγή του βασίζεται στο λιώσιμο του σιδήρου σε τεράστιους κλίβανους για την απομάκρυνση των αχρίαστων στοιχείων και την προσθήκη αυτών που θα τον καταστήσουν αξιόπιστο για τη χρήση. Ο χάλιβας λοιπόν είναι ένα κράμα του σιδήρου και όπως είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, παράγεται ως χάλιβας οπλισμού και ως κατασκευαστικός χάλιβας. Και οι δύο αυτές μορφές παράγονται σε διάφορες ποιότητες ή αλλιώς αντοχές. Ο κατασκευαστικός χάλιβας μπορεί να παραχθεί σε μια μεγάλη γκάμα διατομών όπως ήττα, σε και γωνίες. Μια ειδική περίπτωση κατασκευαστικού χάλιβα είναι και οι γραμμές του τρένου. Ο χάλιβας οπλισμού είναι το σύνθεση υλικό που χρησιμοποιείται στα δομικά μέλη των κατασκευών. Παράγεται σε φθήγραμμες ράφτους οι οποίοι έχουν ραβδώσεις στην επιφάνειά τους και σε διάφορες διαμέτρους. Οι ραβδώσεις εξυπηρετούν την αποτροπή της εξόρκευσης ή αλλιώς το γλίστριμα της ράφτου μέσα από το σχηρόδρομο, επιτρέποντας τα δύο υλικά να λειτουργούν ως ένα. Ο χάλιβας χρησιμοποιείται επίσης για την συγκόλληση μετάλλων μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ηλεκτρόδια, ανάλογα με την ποιότητα των μετάλλων που συγκολούνται. Τέλος, οι βίδες και τα παξιμάδια τους, τα μπουλόνια και οι ντίζες είναι μερικά από τα αντικείμενα τα οποία φτιάχνονται με χάλιβα. Η εισαγωγή του χάλιβα στις κατασκευές ήταν μια κίνηση η οποία επέτρεψε στους μηχανικούς να κατασκευάσουν έργα ασφαλή και μεγάλης εμβέλειας. Η μεγάλη ελαστικότητά του τον κατέστη κατάλληλο ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τους ουρανοξύστες και τις κρεμαστές γέφυρες. Σε μεγάλα ύψη και σε ανοιχτές εκτάσεις, ο άνεμος είναι η κυρίαρχη δύναμη επιρροής στις κατασκευές. Όσο πιο ελαστικά υλικά χρησιμοποιούνται σε τέτοιες κατασκευές, τόσο αυτές είναι ικανές να αντισταθούν σε φαινόμενα ανεμοποίησης. Αν παρατηρήσουμε έναν ουρανοξύστη, θα δούμε πως από μια χαμηλή στάθμη και έπειτα δεν χρησιμοποιείται το σκυρόδεμα αλλά μόνο χάλιβας. Σε τόσο μεγάλα ύψη, το σκυρόδεμα είναι πολύ βαρύ υλικό με αποτέλεσμα να χρειάζονται τεράστιες διατομές, θεμέλια αλλά και καλό ποιοτικά έδαφος για αυτά τα τεράστια φορτία. Επιπρόσθετα, το σκυρόδεμα θα έσπαγε πλευρικά σε μια μεγάλη σύνδεση ανεμοποίηση ή και σε σεισμό, αφού δεν έχει ελαστικότητα. Αντίθετα, ο χάλιβας με την εκτενή του ελαστικότητα μπορεί να ταλαντώνει στον άνεμο χωρίς να αστοχεί. Συνήθως, τα ψηλά κτίρια είναι σήμη της κατασκευής, με το ισχυρό σκυρόδεμα να αναλαμβάνει τα φορτία της κατασκευής και την οποιαδήποτε διάτμιση στη βάση και ο χάλιβας να αναλαμβάνει τις οποιασδήποτε μετατοπίσεις στα ανώτερα επίπεδα της κατασκευής. Σε σεισμογενείς περιοχές, ο χάλιβας οπλισμού είναι ζωτική σημασία για τις κατασκευές, αφού σε μια εκτενή ζημιά του σκυροδέματος, αυτός είναι που εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα μιας κατασκευής και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αφού όπως είδαμε μπορεί να παραμορφώνεται εκτενώς πέρα από την ελαστική του περιοχή, αποτρέποντας μια καθολική κατάρρευση ενός φορέα.
Ο Χάλιβας έχει και αδυναμίες οι οποίες σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με τις κατασκευαστικές πρακτικές. Αν και η μικροδομή του μπορεί να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό, η λειτουργία του βασίζεται στη σωστή χρήση. Για παράδειγμα, το βάψιμο του κατασκευαστικού χάλιβα μπορεί να αποτρέψει την οξείδωσή του ή το σκούριασμα, εξασφαλίζοντας μακροζωία του έργου στο οποίο αυτός χρησιμοποιείται. Ο χάλιβας οπλισμό, όπως είδαμε, διαβρώνεται από τα χημικά στοιχεία που μπορεί να παγιδευτούν στο σχηρόδαμο. Με την κατάλληλη μίξη, τη σωστή σκυροδέτηση και συντήρηση, ο χάλιβας μπορεί να μείνει προστατευμένος για δεκαετίες. Στο επόμενο επεισόδιο του CB Lab θα δούμε στην πράξη πώς γίνεται η σκυροδέτηση, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Your best thing. Do your best thing.